Κύριε Μπατζόγλου, έχουμε την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 7. Ακυρώνεται η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για τοποθέτηση στήλης κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Επιτροπή Ελληνισμού και εσείς είχατε φέρει το αίτημα αυτό στην Επιτροπή. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Η αποκεντρωμένη, όπως βλέπουμε και έχω ενημερωθεί κι εγώ, έχει απορρίψει το αίτημα για την τοποθέτηση της αναθεματικής στήλης, ένα αίτημα το οποίο το είχε δεχθεί η Περιφερειακή Επιτροπή, βέβαια εκεί με αντιδράσεις τόσο από την πλευρά, από την παράταξη του κυρίου Μέτσιου, όσο και από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ταυτόσιμη η άποψή τους των δύο παρατάξεων. Δεν θέλανε να γίνει αυτή η αναθεματική στήλη. Ωστόσο, κατά πλειοψηφία πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή, πήγε στην αποκεντρωμένη. Να σημειώσουμε ότι η γραμματέας της αποκεντρωμένης είναι ο κύριος Ιωάννης Σάββας. Η αποκεντρωμένη ανήκει στο κράτος, επομένως εκφράζει από την άποψη του κράτους, άρα της κυβέρνησης. Για μένα λοιπόν αυτή η άποψη είναι άποψη Μητσοτάκη, η οποία θέλησε να κόψει αυτή την αναθεματική στήλη. Το τραγικό για μένα είναι ότι στηρίζονται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο γράφει ότι τα δύο μέρη, δηλαδή τα Σκόπια και η Ελλάδα, πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να προληφθούν δραστηριότητες που πιθανόν, και να δώσουμε σημασία στη λέξη πιθανόν, που πιθανόν να υποδαβλίζουν τον σοβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό, τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου μέρους. Και ακόμα και οι ιδιώτες, όπως λέει, και από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν να υποδαβλίζουν τη βία, το μίσος, την εχθρότητα κτλ., θα πρέπει να λάβουν μέτρα τα κράτη. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που με την συγκεκριμένη αναθεματική στήλη, που θα έγραφε πάνω αντίσταση και αγώνας κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα είχε τον αιματοβαμμένο αετό τη σημαία του Πισοδερίου, σαν ιδιωτική οντότητα, σαν Επιτροπή Ελληνισμού δηλαδή, σωματείο ιδιώτες, υποτίθεται ότι πιθανόν υποδαβλίζουμε το μίσος κτλ. Και έτσι λάβανε μέτρα εναντίον μας και μας κόβουν το συγκεκριμένο μνημείο. Εμένα αυτή η απόφαση μου θυμίζει τις φασιστικές πρακτικές επί ΣΥΡΙΖΑ, όλο αυτό το κυνηγητό που είχαμε φάει όσοι αγωνιζόμασταν κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μας πηγαίνανε στα αστυνομικά τμήματα, στα κρατητήρια κτλ. Τα γράφω στα άρθρα μου, τα ξέρετε, με όλες αυτές τις εξευτελιστικές πρακτικές για τους πολίτες που εφάρμοζαν τότε. Και τώρα βλέπω προσπαθούν να βάλουν μια θηλιά στον λαιμό των ιδιωτών και να του λένε προσέξτε, μην μιλάτε κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπω πλήρη ταύτιση της μητσοτακικής πολιτικής, της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη με την πολιτική που είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες εγώ χαρακτηρίζω με τον πολιτικό χαρακτηρισμό αυτό φασιστικές πρακτικές. Να πούμε εδώ ότι, όπως είπα, ήταν κοινή η άποψη και της παράταξης του κυρίου Μέτσου και του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να γίνει αυτό που έγινε. Για μένα στερεί την ελευθερία, την προσωπική και ατομική ελευθερία που βλέπετε την επικαλείται ο κύριος Μίτσκοσκι ακόμα και στη Νέα Υόρκη αναφέρει συνεχώς τη λέξη Μακεδονία. Παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών όταν στις 7 Ιουλίου λοιπόν έκανε την πρώτη ανακοίνωση ο κύριος Μίτσκοσκι στην Ουάσιγκτον και αναφέρθηκε μέσα σε μισό λεπτό που μίλησε, 5 σειρές, 3 φορές ανέφερε τον όρο Μακεδονία σκέτο χωρίς το Βόρεια. Στη συνέχεια βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι στεναχωριέται και δεν θέλει ο κύριος Μίτσκοσκι να αποκαλεί στο εσωτερικό της χώρας του την χώρα του Μακεδονία. Μα δεν είναι στο εσωτερικό, κύριε Μητσοτάκη, στην Ουάσιγκτον το έκανε. Και αμέσως μετά τη δήλωση του Μητσοτάκη ξαναβγήκε ο κύριος Μίτσκοσκι μέσα στη σύνοδο αυτή τη φορά, την 75η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και ξαναπάλι είπε Μακεδονία, σκέτο Μακεδονία. Και λίγο μετά βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι αυτές οι δηλώσεις θέτουν σε κίνδυνο τα Δυτικά Βαλκάνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ένας κάνει πράξεις, δηλαδή έχει κάνει κουρελόχαρτο τη Συμφωνία των Πρεσπών ο Μίτσκοσκι, ο κύριος Μητσοτάκης μόνο παρακαλάει να μην την παραβιάζουνε και πηγαίνει και τον ενοχλεί τώρα που θέλησαν κάποιοι πολίτες στην Ελλάδα να βάλουν μια αναθηματική στήλη με κόσμιο τρόπο και δεν βρίζουμε μέσα στην επιγραφή κτλ. Μάλλον πιθανόν του κυρίου Μητσοτάκη δεν του έφτασε ότι από το 40,56 πήγε στο 28,31, έχασε 12,25%. Θα χάσει ακόμα περισσότερο με αυτά που κάνει. Για μένα η λογική και η πρακτική στο εθνικό θέμα της Μακεδονίας του κ. Μητσοτάκη είναι η ίδια με του Κοτζιά και του Τσίπρα. Έτσι φαίνεται. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.